φαίνεται. Έμαθα ότι φαίνεται την κόρη εδώ στο Στίβο και ήρθα να σας συναντήσω. Ξέρουμε ότι συζητάτε με το Sky για μια μαγειρική εκπομπή τύπου κάτι ψήνεται. Κάνω διάφορες συζητήσεις αυτόν τον καιρό. Σε διάφορα μέτωπα, να το πούμε έτσι. Συζητήσεις γίνονται. Το θέμα είναι ότι ουσία υπάρχει μόνο όταν καταλήξουν κάπου. Και από τη δεύτερη σεζόν, δηλαδή από μετά το νέο έτος. Ναι. Ξέρουμε ότι συζητάτε επίσης με το Μέγκα για εκπομπή πρωινή του Σαββατοκύριακου. Με τον Λευτέρη Ελευθερίου. Για να το λες εσύ και πάλι κάτι θα ξέρεις. Γιατί εσείς να ξέρετε, το μαθαίνετε πριν από εμάς. Δεν ξέρω ποιο πουλάκι σας τα λέει και από πού τα βγάζετε αυτά τα λαβράκια. Θα έχετε δικούς σας, φαντάζομαι, μέσα. Δεν βρίσκα να κάνετε σφιθιά κανένα ποτέ. Έφερα και πάρα πολύ, αλήθεια. Τα reality που παίζουν αυτό το καιρό, πώς σας φαίνονται? Δεν συμφωνώ με όσα γίνονται. Γενικά μιλάω για τον Big Brother, για το Bachelor. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Τα περισσότερα παιδιά που πάνε στα reality πηγαίνουν είτε γιατί θέλουν να γίνουν πολύ γρήγορα διάσημοι, αλλά δεν συμφωνώ με τον τρόπο που γίνεται, γιατί ναι μεν η μία πλευρά θέλει να πουλήσει, οπότε χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους που εγώ δεν συμφωνώ, δεν μου αρέσουν. Και αυτά θέλουν απ' την άλλη να γίνουν γνωστά και πηγαίνουν είτε γιατί μπορεί να μην έχουν δουλειά να αναργόσχολοι, είτε γιατί θέλουν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα διάσημοι, χωρίς όμως να επαγγέλλονται και κάτι. Οπότε εκεί λίγο το πράγμα νομίζω ότι χαλάει. Γιατί η τηλεόραση είναι και λίγο για κάποιους πρότυπο, να σου το πω έτσι. Άθελά της, αλλά δημιουργεί πρότυπα. Οπότε βλέποντας νεαρά παιδιά λάθος συμπεριφορές, δεν είναι και τόσο ωραίο νομίζω αυτό. Τα παιδιά σου τα αφήνεις να βλέπουν? Όχι, δεν βλέπω.